Τη μνήμη των νεκρών τη κρατική δολοφονία στα Τέμπη προσέβαλε ο πρώην Υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμανλή με αναρτησή του στα social media, προκαλώντα την έντονη αντίδραση των οικογενειών των θυμάτων. Ο πρώην Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών έφτασε στο σημείο στην προσπάθειά του να απαντήσει στην ανάρτηση του Στέφανου Κασελάκη που έριξε ευθείες βολές εναντίον του για το θέμα του ΟΑΚΑ να εμπλέξει την τραγωδία των τεμπών με το νέο σκάνδαλο. Ο Κώστας Καραμαλής, στα χέρια του οποίου είχε παραδοθεί τεχνική έκθεση για τα προβλήματα στο ΆΚΑ, αφού έδωσε τον τότε Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αβγενάκη, υποστηρίζοντα ότι του είχε παραδώσει τη μελέτη, προχώρησε σε δήλωση απάντηση προ τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία ανέφερε. Και κάτι τελευταίο, επειδή η χώρα αυτή είναι μικρή και όλοι γνωριζόμαστε, την βορυχία με το δυστύχημα των τεμπών που μας συγκλώνει σε όλους δεν δέχομαι. Έκανα αυτό που επιτάσσει η συνείδησή μου και παρετήθηκα. Σε κάθε περίπτωση, προκαλώ τον ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τα τέμπη, ώστε να λάμψει και εκεί η αλήθεια. Η αναφορά αυτή του Κώστα Καραμανλή προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Βαγγέλη Βλάχου που έχασε τον αδελφό του στα τέμπη. Σε αναρτησή του ο ίδιος ανέφερε μεταξύ άλλων. Βλέπετε πως μιλάει ο Καραμανλής καλυμμένο από την ψήφο των Σεραίων και το 41% όταν αποφάσιζες να μην τηρούνται ευρωπαϊκές οδηγίες για τα τρένα και έλεγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι όλα λειτουργούν τέλεια εκεί πάλι έκανες αυτό που επιτάσσει η συνείδησή σου όταν κουνούσες το δάχτυλο στη Βουλή και διασφάλιζες την ασφάλεια εκεί πάλι έκανες αυτό που επιτάσσει η συνείδησή σου Στη συνέχεια ο συγγενής του θύματος αναρωτιέται Καλά ρε, δεν τρέπεσαι να χρησιμοποιείς τη λέξη τέμπη για να κάνεις επίπληξη σε κάποιον άλλον. Δεν τρέπεσαι να μας λες ότι και καλά συγκλονίστηκες. Πήγες να επισκεφθείς έναν τάφο, μια χαροκαμένη οικογένεια. Να πας εκεί, να έρθεις σε εμάς να μας πεις ότι έκανες αυτό που επιτάσσει η συνείδησή σου.